Οι ρωσικέ δυνάμει ξεκίνησαν από το βράδυ να πλήττουν στρατόπεδα και υποδομέ του Ουκρανικού στρατού στη Ζαπορίζια, στον Τεπροπετρόφσκ, στο Νικολάευ και στο Κραματόρσκ. Δεκάδε ντρόουν καμικά Σάχεν 129 χτυπούν αποθήκε με δυτικό πλυσμό, δεξαμένε καυσίμων και χώρου αποθήκευση πυρομαχικών, με στόχο να εμποδίσουν την έναρξη των Ουκρανικών αντεπιθέσεων αλλά και τον εφοδιασμό των δυνάμεων πρώτη γραμμή. Ειδικά οι βομβαρδισμοί στο Κραματόρσκ γίνονται για να εμποδιστεί ο ανεφοδιασμός των Ουκρανών που επιτίθενται βόρεια και νότια του Μπάχμουντ εδώ και δύο ημέρε. Έντονοι είναι και οι βομβαρδισμοί στο Λβίβο που εκεί καταφθάνει ο δυτικό οπλισμό διαμέσου Πολωνία. Η κατάσταση στο Μπάκμουτ εξετάζεται ως προς το τι συμβαίνει εντός της πόλης και τι συμβαίνει στην ύπεθρο δυτικά της πόλης οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει σημαντικά υψώματα και στη δεξαμενή του Μπερχόφσκε και περιοχές νότια του Ιβανίφσκε. Ο δρόμος Κρόμο Βετσάζιβιαρ έχει επανέλθει υπό Ουκρανικό έλεγχο. Στην πόλη του Μπάκμουντ όμω καταλήφθηκε από τους Ρώσους το Ολυμπιακό Σχολείο και αρκετά κτίρια στη συνοικία Κερέμα. Η τελευταία οχυρωμένη θέση των Ουκρανών έχει παραβιαστεί. Οι Ουκρανοί επιχειρούν να περικυκλώσουν τους Ρώσους σε ένα μεγάλο εξωτερικό δακτύλιο, Όπως αναφέρουν πηγές της Βάγνερ, οι Ρώσοι κέρδισαν 400 μέτρα, που σημαίνει πως τους απομένουν μονάχα 300 για να ολοκληρώσουν την κατάληψη του Μπάκμουντ.